Καλώς ήρθατε στην όμορφη Νάξο. Το Volcano TV ταξιδεύει στην όμορφη Νάξο και πάμε στον πρώτο σταθμό που δεν είναι άλλος από την Κορτάρα. Πάμε να δούμε αυτή την πολύ μεγάλη πύλη από κοντά. Πορτάρα. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κάθε ταξιδιώτης φτάνοντας με το πλοίο στην Νάξο και σίγουρα ένα από τα θεάματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ του φεύγοντας από αυτήν. Εντυπωσιακή όσο για το μέγεθός της, όσο και για την κατασκευή της. Μοιάζει να στέκεται στην αιωνιότητα και να οδηγεί παντού και πουθενά. Μια ενιγματική πόρτα. Μια πόρτα του ήλιου που έχει διχάσει επιστήμονες και ερευνητές αρχαιολόγους, αλλά και τους απλούς επισκέπτες ως προς τη σημασία αλλά και το ρόλο της. Όπως θα καταλάβετε, η πορτάρα βρίσκεται στην κορυφή του μικρού βουνού δίπλα ακριβώς από το λιμάνι της Νάξου. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα καράβια, όλα τα πλεούμενα αλλά και όλοι οι επισκέπτες αντικρίζουν ως πρώτο θέμα αυτή την τεράστια είσοδο. Σε ποιο ναό αφιερώνεται αυτή η είσοδος τώρα, στον Απόλλωνα ή στο Διόνυσο? Οι επιστήμονες και οι ερευνητές σίγουρα αμφιβάλλουν, παρόλα αυτά έμεινε ημιτελής γιατί πολύ απλά δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί το 530 π.Χ. μετά από έναν πόλεμο που υπήρξε ανάμεσα στην Άξο και τη Σάμο. Σίγουρα έμεινε ημιτελής, παρόλα αυτά είναι ακριβώς εντυπωσιακός, διαχρονικός και μοναδικός. Εδώ βλέπετε και ένα από τα καθημερινά ταχύπλα που φτάνει στο λιμάνι της Νάξου. Υπάρχει είναι μία μέσα στο λιμάνι, παρόλα αυτά η μέρα είναι αρκετά αεράτη θα λέγαμε. Από την άλλη πλευρά, καθαρά, φαίνεται η διαφορά με το κύμα. Την όμορφη Νάξο που ήρθαμε να δούμε για πρώτη φορά και να μπορέσετε και εσείς να την απολαύσετε μέσα από το Volcano TV, έχω κοντά μου την Πόπλε Λιμπέρτη, τον άνθρωπο που ασχολείται με την είδηση της Νάξου, των Κυκλάδων, με την είδηση γενικότερα. Η Πόπλε Λιμπέρτη είναι δημοσιογράφος, πολλά χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, έγκυρη δημοσιογράφος, αυτός είναι ο τίτλος που βάζει αυτό το όνομά σου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί γι' αυτό προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια. Εμένα ξέρω πάρα πολύ ωραία νησί, με πολλές δυσκολίες και εσείς, όπως όλες οι Κυκλάδες. Ποιος είναι ο στόχος που βάζεις κάθε μέρα? Ο στόχος που βάζω κάθε μέρα είναι όσο το δυνατόν να κάνω έρευνα και να ανακαλύψω καινούργια θέματα, τα οποία θα παρουσιάζω. Είτε αυτά είναι τύπου ρεπορτάζι για κάποια ζητήματα που θέλουν οι ακροατές ή οι άνθρωποι του νησιού, της Νάξου, είτε αυτά που είναι και αναδεικνύουν το μεταξύ μα και την πολλαπλή. Πόσο χρόνια εργάζεται σε αυτό το κομμάτι? 30 χρόνια, 32 χρόνια. 30 χρόνια, άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία, φαντάζομαι. Τι γίνεται όταν αναγκάζεσαι να πει απέναντι, όταν πρέπει να πει πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν με το όνομά του, αλλά δεν είναι αρεστά? Στην πρώτη χρονιά, εδώ στην Νάξου τουλάχιστον, δεν ξέρω για τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με την δημοσιογραφία και έχουν κάποιες θέσεις, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι από τη στιγμή που είναι θεσμική, από τη στιγμή που είναι δημόσια πρόσωπα, αναφέρει το δικαίωμα του καθένα να τους ασκεί, όχι για να τους υποφαντήσει, όχι για κάποιο λόγο, προκειμένου εκεί να επωφεληθούν από αυτή την κριτική και να κάνουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχονται έτσι. Και δεν τη δέχονται την κριτική. Επειδή δεν τη δέχονται, βλέπουμε στο Νάξο Στάις που γράφει τις δακονιές. Εντάξει, κοίτα, όλα αυτά που είναι δημοσιογράφοι θέλουν να ασκούν τον ρόλο του. Να ψάχνει, να καυτηριάζει, να αναδεικνύει θέματα και προβλήματα. Και αυτοί που κατέχουν τις θέσεις είναι να παίρνουν ιδέες και να προσπαθούν με τον τρόπο να αντιλήγουν κάποια πράγματα. Στο κομμάτι των εκλογών είναι ένα πώς τα πήγε. Στο κομμάτι των εκλογών είναι ένα τα πήγε σχεδόν όπως όλη η Ελλάδα. Γιατί εδώ βγάλαμε το κομμάτι μια δημοκρατία φυσικά, αλλά δεύτερο κόμμα βγάλαμε το Πασόκ. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Νομίζω πως ναι, άλλοι περίμεναν να είναι τα ίδια ποσοστά του Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά ήταν, εν πάση περιπτώσει, ήταν σωστά τα πράσινα νησί ανέκαθεν. Και σε αυτές τις εκλογές το έδειξε για ακόμα μια φορά. Εδώ, τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει με τις εκλογές, μετά τις εκλογές που έχουν κάνει σημείο, τι περιμένουν οι Νάξιώτες να αλλάξει? Οι Νάξιώτες περιμένουν να αλλάξει αυτό που περιμένουν και τα υπόλοιπα νησιά του κλάδου, που αφορά στο τομέα της υγείας. Θέλουμε περισσότερο προσωπικό στο νοσοκομείο μας, πρέπει να στελεχωθεί, διότι δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Πολύ που παρέσει ενημερωσίες. Περιμένουμε κάποιες υποδομές,
Περιμένουμε να κάνουμε το πορταξικό του νησιού μας ώστε να φτιάξουμε κάποια πράγματα και να το στήσουμε έτσι όπως το οραματίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι του νησιού. Να περιμένουμε τώρα τι θα δούμε το θέμα. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις ότι θα παίξουν οι δημοτικές εκλογές? Γιατί αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές ξεκινάει ο αγώνας. Ξεκινάει πάλι ο αγώνας για τις δημοτικές εκλογές. Αυτή είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και θα πρέπει ο κόσμος πριν πάει στην κάλπη να το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Πρέπει να επιλέξει ανθρώπου οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό για το νησί. Υπάρχει εδώ στην Άξονα να ψηφίσουμε τον δικό μας άνθρωπο και έτσι ο εκάστοτε υποψήφιος δήμαρχος να έχει τη δουλειά. Φυσικά. Λοιπόν, τους άνθρωπους και στα ψηφοδέλτια φέρνουν οι άνθρωποι που έχουν πολλές ψήφιες. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο κομμάτι. Από τη μία, είναι σαν μια δύσκολη ζυγαριά. Από τη μία έχουμε ποιος θα είναι πραγματικά να κάνει έργο, από την άλλη κάποιος που έχει ένα καλό όνομα. Ακριβώς. Θα παίξει πολύ, πολύ δύσκολο ρόλο η ζυγαριά. Πώς βλέπετε την φετινή σεζόν? Εμείς ήρθαμε εδώ, είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε ποιότητα στον κόσμο. Πραγματικά. Υπάρχει, είναι ποιοτικός ο κόσμος τα τελευταία χρόνια που έχει. Το νησί είναι ολοένα και αυξάνεται ο τουρισμό του, χρόνο με τον χρόνο, με τον χρόνο. Περιμένουμε να έχει και πάλι αύξηση ο τουρισμό σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν και πάρα πολλά καινούργια καταλήγματα, πάρα πολλά καινούργια τα ρεκόρτια και πάρα πολλά Airbnb. Έχουμε πολλά Airbnb. Στέι, κορονοϊό, στέι, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα για κανένα. Δηλαδή δεν υπάρχουν καταστάσει εργαζόμενοι όπω σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα, στα ανάγκη τα προβλήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν υπάρχει προσωπικό για τις επιχειρήσεις από πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει στέγη για το προσωπικό να έρθει εδώ στο νησί. Ποια τα προβλήματα όμως? Οι δομές που τα νησιά μας είναι φτιαγμένα, ξέρεις, για τους μόνιμους κατοίκους που είναι λίγοι και όταν πλακώνουν και έρχεται τόσο κανείς πόρτα. Δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Για το κυκλοφοριακό έχετε πρόβλημα, γιατί η Σαντορία θα μας πει σίγουρα έχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα και με το κυκλοφοριακό και με τα πάρκινγκ. Γενικότερα τα προβλήματα αυξάνονται το καλοκαίρι και αυτό νομίζω είναι φυσικό λόγω του τουρισμού και του πολύ κόσμου που έρχεται στα νησιά μας. Υπάρχει κόσμο, γιατί είχαμε δει πρόσφατα νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τον κόσμο τη μεσογραφία στην Άξο εδώ. Υπάρχει κόσμο που έχουμε πέρσει και θέλει να αγκαλιάσει το κομμάτι τη μεσογραφία και την αντικειμενική τη μεσογραφία. Τα λέω σωστά. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Δύσκολο να συνεργαστεί με τον κόσμο που να θέλει να δει πραγματικά το να είναι όλο στην άκρη. Δεν υπάρχουν και δημοσιογράφοι εδώ. Υπάρχουν λίγοι και δεν υπάρχει και νέο αίμα. Δηλαδή δεν γνωρίζω κάποιους που να του αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Να είναι δύσκολο να βρει. Μετά από 30 χρόνια που έχει κάνει το νέο, έχει σκεφτεί να ασχοληθεί και με την πολιτική. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι δεν ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία σου. Ταιριάζει. Όχι ότι δεν σε αυτοπλησιάζει, γιατί φαντάζομαι ότι σίγουρα. Έχει ταιριάσει πολλέ φορέ να είναι υπερψήφια, σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα, αλλά όχι, δεν ταιριάζει. Προτιμά να κρατά μια σταθερή ουδέτερη θέση και να τα λε μέσα από το site έτσι όπω πρέπει. Ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την απόφυα Λιμπέντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την κουβέντα αυτή, την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Για την υπέροχη ιδέα. Την υπέροχη ιδέα, βλέπετε εδώ, πορτάρα και μάλιστα από ένα μαγικό σημείο που το έχει ανακαλύψει η ίδια η Πόπη. Μακριά από τον κόσμο, μακριά από τα πολλά κλίματα. Δεν σε περιμένουμε στη Σαντορίνη. Φυσικά και να με περιμένετε. Σύντομα, πρόσεξε, γιατί είναι δήλωση τώρα που το κρατάει ο Μικρινέο. Σύντομα θα εξαρτηθεί, θα βρω να μείνω. Θα βρει. Άμα μου έλα να μα βρει και θα βρει. Θα έρθω και στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Και αφού φτάσαμε στον πρώτο σταθμό και είδατε την πολύ όμορφη πορτάρα, πάμε να δούμε πώς είναι το Φιλότι, πώς είναι ο Απείραδος, πώς είναι η ορεινή Νάξος και φυσικά να μιλήσουμε με δημοσιογράφους αλλά και πολίτες της Νάξου. Τρεβάει. Όσο μικρό χωριό και αν φαίνεται ο Απείραδος στην Νάξο, έχει 5 διαφορετικά μουσεία. Ένα είναι το αρχαιολογικό και 4 τα οποία είναι αποκλειστικά από το Δήμο Νάξου. Έχει τις φυσικές ιστορίες που θα δούμε, το γεωλογικό, το λαογραφικό και το εικαστικό τεχνών. Να σας πω ότι όλα είναι πρωτοβουλία του Μανώλη Γλέζου και φυσικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι δωρεές από τον Μπαρδάμι Μανώλη αλλά και τον Μανώλη Πολυκρέτη. Δύο φίλους του Απειράνθου, δύο κατοίκους του Απειράνθου που αγαπήσανε πολύ τον τόπο τους και θέλουν να μας δείξουν τις ξεχωριστές του ομορφιές. Πάμε να τις δούμε. Φτάνοντας στον όμορφο Απείραντο, εδώ που οι ντόπιοι τον λένε Απέραθο, στο έμπα του χωριού, εκτός από την λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία και την δροσιά, συναντάμε το πρώτο μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Μας καλωσορίζει η κυρία Μαρία Κίτσου και ύστερα από μια μικρή περιγραφή θα σας πω τι βλέπουμε. Το κεφάλι ενός μιας φάλαινας φυσιτήρα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παρόλα αυτά, η κυρία Μαρία μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για ένα μωρό φάλαινα που βρέθηκε τη δεκαετία του 90, περίπου το 1995, ξεβράστηκε στην Ίο, προφανώς χτυπημένο από κάποιο πλεούμενο. Συνεχίζουμε ύστερα με μια καταπληκτική συλλογή από κοχύλια που βρίσκονται εδώ στην όμορφη Νάξο, μικρά, μεγάλα, χρωματιστά, μυτερά, με πολύ ωραίες ραβδόσεις και όχι μόνο. Είναι όλα δωρεά του Μανώλη Μπαρδάνη, ενός δίτη που πρόσφερε αυτή την τεράστια, τον τεράστιο πλούτο της όμορφη Νάξου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ως δωρεά. Και φυσικά δεν λείπουν τα σφουγγάρια. Ο σκελετός μίας φώκιας μονάχους, μία καρέτα, και ο σκελετός ενός ερινοδέλφινου, το οποίο ξεβράστηκε στην όμορφη Νάξο. Και τα τρία ζώα ξεβράστηκαν σε παραλίες της όμορφης Νάξου, διατηρούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να έρθετε να τα δείτε. Θα σας εκπλήξει και μια μικρή συλλογή από ψάρια του βυθού των Κυκλάδων που έρχονται ως δωρεά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Φίδια που μπορείτε να βρείτε στην όμορφη Νάξο, τα οποία βέβαια είναι ακίνδυνα, ο λαφίτης ή λαφιάτης, αλλά και ο ντρίτης του νερού. Το ξέρατε ότι υπάρχουν και καρχαρίες ακίνδυνοι? Ορίστε, εδώ έχουμε το κεντρόνι, βρέθηκε σε 60 μέτρα ανοιχτά της Μουτσούνας, περιοχή εδώ της Νάξου, και θεωρείται ακίνδυνο. Φυσικά δεν λείπουν τα κρανία από γάιδαρο, από μουλάρι και από ρινοδέλφινο. Ένα άλλο μεγάλο έκθεμα που θα βρείτε εδώ είναι το ζώνοδέλφινο, το οποίο εκβράστηκε στον Άγιο Γιώργη το 2009. Θα δείτε ότι είναι όλος ο σκελετός του ζώου, επίσης εντυπωσιακό και με ελάχιστες διαφορές από το ρινοδέλφινο. Εκθέματα από ζώα, από λιθώματα, ακόμα και από μανιτάρια και άλλους διάφορους άγριους καρπούς που βρίσκονται στο νησί μπορείτε να βρείτε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πιστέψτε με, είναι κάτι εντελώς εντυπωσιακό, μοναδικό και σίγουρα δεν περιμένει κανείς ότι θα βρει ένα τόσο ενδιαφέρον μουσείο στην άκρη του Απειράνθου. Κοχύλια σε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη. Και φυσικά θα σας δείξω ποιο είναι και το μάτι της Νάξου ή το μάτι της Γοργόνας. Να σας περιγράψω ότι όλες οι παραλίες της Νάξου είναι γεμάτες από κοχύλια, κοχύλια που μπορούν να κάνουν τις δικές σας αναμνήσεις φοβερές έτσι και αξέχαστες. Αυτό εδώ το μικρό πορτοκαλί στρογγυλό σαν κουμπάκι είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε το μάτι της Νάξου, το μάτι της Γοργόνας ή όπως μας είπε εδώ η υπεύθυνη, ίσως και το μάτι της Παναγιάς. Κυρία Μαρία, έτσι είναι το μάτι της Παναγιάς που βλέπουμε? Ναι. Μέσα στο κοχύλι το βλέπετε? Υπάρχει σαν πόμα και μετά το βγάζουμε και το βρίσκουμε στην παραλία. Και χρησιμοποιείται κυρίως για κοσμήματα, για διακοσμητικούς σκοπούς. Εντυπωσιακό. Ένας από τους θησαυρούς της ελληνικής θαλάσσιας γης. Πλήθος κόσμου και πολλές μεγάλες ουρές αναμονής μας εμποδίζουν να δούμε και τα υπόλοιπα μουσεία που έχει ο Απειράνθος και όπως καταλαβαίνετε τις ημέρες του καλοκαιριού ο Απειράνθος γίνεται το κέντρο του κόσμου. Από όλες τις χώρες επισκέπτες έρχονται για να δουν αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό χωριό του νησιού. Εδώ στην Απειράνθο γνωρίζω την καλοσυνάτη Βούλα που να έρθει να μας δώσει ακόμα περισσότερο. Πολύ καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Ένα υπέροχο μαγαζί στο κέντρο της Απειράνθου, καλό-καλά. Ένα λέμε στο Απειραθού. Πάμε στα Απειράθου, λέμε λόγω γεματισμού της γλώσσας. Μιλούμε σαν τσικλητική. Μιλείτε σαν τσικλητική, όμως. Ναι. Δηλαδή, τι είναι, προτιμούσε που την κρίση. Εδώ, πόσος κόσμος θα έρθει. Υπάρχουν πολλοί στο Ρισνόταν και είμαστε ορεινό χωριό. Το καλοκαίρι είναι ορού και ειδικά φέτος το βλέπω ότι είναι μεγάλη άνοδο. Ξεκινήσατε δηλαδή νωρίς. Ναι, είναι και νωρίς και πολύ σοκό. Πολύ παραπάνω από άλλους. Θα τα επηρεάσουν οι εκλογές καθόλου? Δεν ξέρω, θα δείξει. Εγώ νομίζω ότι
δεν νομίζω ότι επηρεάζει κανέναν νυχτά. Λέω, το θέμα είναι να έχετε κόσμο στο κόσμο που θα θέλει ψηφί. Ειδικά ήταν και τουρισμό ξένο, οπότε δεν ήταν. Δηλαδή, ούτω ή άλλω αυτή την περίοδο δεν είναι, ο τουρισμό δεν είναι τόσο ελληνικό. Οπότε μόνο τώρα το τρίμερο. Τον Έλληνα εστιατό δεν το περιμένετε. Συνήθω όταν γίνουν τα σχολεία, είναι πιο. Μετά του εκατομμυρίου. Ναι, όταν γίνουν τα περισσότερο. Εδώ έχουμε, ο κύριος είναι η μασκότ του χωριού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας. Πού πηγαίνετε, λες εδώ το βίντεο μας. Βούλα, πού μου δέχεσαι κάθε μέρα. Τώρα δεν ξέρω τι είμαστε. Συνεργάζεστε με γκρουπ, με οικογένειες, σπίτι, τους επισκεπτικούς. Συνήθως, εμείς είμαστε ανοιχτά, είμαστε εγώ 15 χρόνια, είμαστε ανοιχτά και όλη την ώρα. Συνήθως το χειμώνα, επειδή όλοι οι αξιώτες που έχουν επιχειρήσει και τα μας τιμούν, βλέπουν την ποιότητά μας και τα λοιπά. Και αυτοί είναι που έχουν φτιάξει το όνομά μας και μας θέλουν τον κόσμο και τα λοιπά. Το σώμα στο στόμα και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν ένας επισκέπτης θέλει να τη σκεφτεί την Αθήνα και τον χειμώνα, να το δει. Εμεί θέλουμε και για το δει. Μακάρι. Σε ένα υπέροχο δροσερό παντοπολείο του κυρίου Αμοργινού Βασίλη, χάρηκα για την γνωριμία. Πάμε να μα πει γιατί τα βρει κάποιο ερχόμενο στην Απειραντό. Πολύ πολύ ωραία φιλικιά. Γενικά, μαρμουδάδε. Τι πύρη θα συνιστούσατε εσεί στον επισκέπτη. Το αρσενικό που είναι παραδοσιακό του χωριού. Τη Απειραντό. Είναι από κατσική ιστορία ή από πρώτη βάλε. Είναι σκληρό, μαλακό. Σκληρό, είναι σπικάρικο. Το αθόκλειο, ξυμότυρο και γραβιέρα παλιά φτιάχνει εδώ. Ενό έτου, ένα μισή έτη, δύο ετών. Φτιάχνει πολύ ωραία. Αν θέλετε να συμπληρώσω με την πάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται κόσμος έτσι να ψάξει, να δει ποια είναι τα τόπια προϊόντα, να σας ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες. Ψωνίζει ο κόσμος. Φέτος τι χρονιά περιμένετε, περιμένετε αρκετό σεισμό. Είμαστε στον τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείτε ότι πηγαίνει καλά. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ακόμα έχετε περισσότερους ξένους ή Έλληνες. Περισσότερους ξένους. Οι ξένοι θα ψάχνουν, ναι, λίγο παραπάνω. Ναι, όχι, κυριά και μαγειρεύσαν τα πάντα. Δηλαδή, και ζυκεράκια, γλυκά, μολάδες. Το τυρί θα το ψάξει ο Έλληνας. Θα το ψάξει ο Έλληνας. Θα θέλει να το συνοδεύσει με το ουζάκι, με το τσιπουράκι, με το περπετυρακί, ναι. Μάλιστα. Οπότε, αν έρθει κάποιος εδώ στον κύριο Μοργινό, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα του προτείνετε. Τυρί. Τυρί λοιπόν λέει ο κ. Μοργινός, ελάτε στην Απείρωθο, ελάτε να δοκιμάσετε όλα αυτά τα εκλεκτέρεσματα που ετοιμάζουν οι κάτοικοι της Απειράδου, αλλά να γευτείτε και μια γεύση έτσι από τον κόσμο, τη φιλοξενία του κόσμου και την ευγένειά τους. Βάζουμε μέσα τα τυριά, η βοσκή. Αυτά βάζουν οι βοσκοί μέσα το τυρί για να στραγγίξει. Για να στραγγίξει, εδώ είναι το αρσενικό, το απότυρο και το ξινότυρο. Πόσο χρόνο θέλει να στραγγίξει το τυρί. Αυτά εδώ είναι παλιά, είναι από τον παππού. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τώρα. Α, τα κρατάμε πλέον. Τώρα αυτά έχουν αντικατασταθεί με μεταλλικά. Με πλαστικά. Πόσο χρόνο θέλει το τυρί για να γίνει ένα σωστό κεφάλι τυρί και να απολυθεί έτσι εύγευστο. Αυτό εδώ είναι ο πάκο που είχαν οι βοσκοί, το λέμε εμεί τυρό σκάμνο. Εδώ βλέπετε τα αφήνανε πάνω με αυτά εδώ. Έτσι. Έβγαινε ο τσίρο. Ναι. Περνάει από εδώ και εδώ υπάρχει αυτό εδώ. Α, μάλιστα. Που έσταζε ουσιαστικά και το. Και τα αφήνει να στεγνώσει. Μετά το παίρνανε, το βγάζανε έξω όταν στέγνωνε, το αλατίζουνε, το γυρνάνε. Και αυτό εδώ είναι του βοσκού τα. Τα εργαλεία ουσιαστικά. Ναι. Και η τρυπητή. Κουτάλα. Η τρυπητή ναι. Κουτάλα που χρειαζόταν για να γεμίσετε ουσιαστικά αυτά τα καλαθάκια. Ναι, μπράβο. Τώρα τα πλαστικά τα καλαθάκια αποθηκεύονται σε ψυγεία. Τότε έπρεπε να τα έχουν σε μια δροσερή αποθήκη. Σε ένα δροσερό, στο Μητάτο. Στο Μητάτο. Που ήταν πέτρινος και ήταν δροσερός. Και πόσο καιρό έμεναν περίπου εκεί. Στο Μητάτο. Ναι.
μέχρι να τα πάρουν, να τα δώσουν. Μπορεί να περνούσε και ένα ολόκληρο εξάμηνο για να χρειαστεί να οριμάσει ουσιαστικά το τυρί. Πολύ, αλλά 3-4 μήνες. 3-4 μήνες, μάλιστα. Τώρα, βέβαια, έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τα νέα μέσα, βλέπουμε όλα τα τυριά που μπορείτε να τα προωθείτε, συσκευασμένα. Σίγουρα περνούν από όλους τους ελέγχους που χρειάζονται, ναι, για να μπορέσετε να τα καταναλώσετε ελεύθερα. Μια όμορφη εκκλησία που στην είσοδο της βλέπουμε. Εδώ στα Περάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης. Εδώ στα Περάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μανώλης Γλέζος. Υπέροχος ναός με σκαλιστό καμπαναριό. Ένα από τα πιο γνωστά και πολυτραγουδισμένα χωριά της Νάξου. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει και τι κόσμο συγκεντρώνει κάθε μέρα. Εδώ, κάτω από τον δροσερό πράτανο, βλέπετε ότι είναι ένα δέντρο σπάνιο για τις κυκλάδες. Παρ' όλα αυτά, το Φιλόπης και πάει στο πάνω μεγάλο πράτανο. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον Γιάννη που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Πώς δούμε πώς ο Γιάννης είναι στην Νάξου. Είμαι τα τελευταία 2 χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Είχα πέρσι, είδα το κλίμα και τα άτομα και επέλεξα να καθίσω εδώ. Τι είναι αυτό που σε ενέπλεξε περισσότερο, το κλίμα στην εργασία ή ο κόσμο που έρχεται? Θα λέω ότι είναι λίγο και τα δύο. Το λέω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα στο μαγαζί. Είναι εξαιρετική οικογένεια. Και μετά από όλου που έρχεται και από του ντόπιου και από του τουρίστε που έχουμε αρχίσει να και επειδή και τα φιλότητα είναι από τα χωριά που έχει πολύ μεγάλο πέρασμα κόσμο. Το φιλότητα είναι ανοιχτό και το χειμώνα. Είναι ανοιχτό το χειμώνα γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ πολύ ντόπιοι εκτό από τη δουλειά που έχει στην καθήκη για το Υπάρχουν σκέψεις στο χειμώνα. Υπάρχουν, γιατί ακόμα και το χειμώνα υπάρχει πιο τολμηροί που πηγαίνουν για τις εργασίες πάνω στο νερό, για τις κοιμώδεις, οπότε είναι σαν στάση το χειμώνα. Ωραία, τι σας ζητάνε. Ναι, παίρνουμε το πιο κρεατάκι, το πιο του ηλίου. Ναι, τα οποία θα θυμίζει την άξια του χειριά της. Εδώ πέρα πιο πολύ πάνω στα χωριά του ασυνικό της Καλυψού. Πάνω στην ομιζή, τα γραμπέρα και τα πιο κρέατα. Ποιοι είναι καλύτερα διαβασμένοι για τις τοπικές έτσι υποβλήτες, οι ξένοι ή οι όμως οι Έλληνες πες, γιατί με το που έρχονται είναι και οι ίδιοι γνωστά και η γραβιέρα και το ελληνικό και κάποια άλλα που θα μαθαίνουν εδώ στην πορεία. Ένα σύντομο και πολύ μικρό ειδηπορικό φτάνει στο τέλος του. Η όμορφη Νάξος με τους ορεινούς και τους παραθαλάσσιους οικισμούς, με τα παραδοσιακά και τα κατάλευκα ξοκλήσια της, σας περιμένει για μαγευτικές διακοπές, λουκούλια γεύματα και βουτιές στο καταγάλανο Αιγαίο. Να περάσετε όμορφα!